ναβός, τι ναβός, μενίκες οξασμένος. Τι ναβός, τι ναβός, γενναίος θυμημένος. Τι ναβός, τι ναβός, μενίκες οξασμένος. Λίγες ώρες μετά το παιχνίδι στο στάδιο Αλκαζάρ με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης και την ιστορική πρόκριση, κύριε Χαραλαμπίδη, που πανηγύρισε η ομάδα σας στο θεσμό του κυπέλου στις 16 καλύτερες ομάδες, θέλω να αναφερθούμε στα συναισθήματα αρχικά. Εντάξει, σίγουρα τα συναισθήματα είναι πάρα πολύ καλά. Αισθανόμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Αισθανόμαστε ότι φέραμε τον τύραυο σε μια ιστορική πρόκριση. Είμαστε ευχαριστημένοι πάρα πολύ. Η ομάδα έδειξε βασικά πάνω απ' όλα και πολύ καλά στοιχεία στο παιχνίδι. Έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλή. Και αν λέμε ότι κάποιος πρέπει να κερδίσει, πρέπει να κερδίσει η ομάδα του Τρινάβου, γιατί τις πιο κλασικές ευκαιρίες είχε η ομάδα μας. Σίγουρα υπάρχει ικανοποίηση, υπάρχει χαμόγελο, αλλά αυτή τη στιγμή τώρα πρέπει να τα ξεχάσουμε όλα. Θεωρώ ότι έχω ποδοσφαιριστές με υψηλό επίπεδο. Έτσι, και κατευθείαν μετά το παιχνίδι χαρήκαμε πάρα πολύ και μέχρι το βράδυ, σήμερα το πρωί στην προπόνηση, η προσγείωση έγινε. Όπως είπα, θεωρώ ότι έχω ποδοσφαιριστές με πολύ καλό επίπεδο και καταλάβανε ότι πρέπει να σκέψουμε τα κεφάλια μας, να δουλέψουμε τις τρεις μέρες αυτές που μας μείνανε για το μάτς φυγικό και θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι και σε αυτό το παιχνίδι για να μπορέσουμε να πάρουμε το παιχνίδι και αυτό και η ομάδα να, μετά να βλέπει διαφορετικά το πρωτάθλημα. Φοβηθήκατε το παιχνίδι αυτό? Γιατί ο Αστέρας Τρίπολης είναι ένας πολύ δυνατός αντίπαλος. Σίγουρα είναι μια ομάδα κατεξιωμένη και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη φέτος με την πορεία που έκανε. Έτσι. Σίγουρα το φοβήθηκα, αλλά έβλεπα τους ποδοσφαιριστές μου και σε όλη τη διάρκεια στις προπονήσεις ότι είναι πολύ καλά. Τους είδα και στο πρόσωπο ότι το θέλανε πάρα πολύ και όσο πήγαινε το παιχνίδι έβλεπα ότι μπορούμε. Και κάποια στιγμή, εντάξει, αισθανόμουν να καλά στον πάγκο και λέω ότι εντάξει, την πρόκληση θα την πάρουμε. Δίπλα σας βρίσκεται ο Δημήτρης Καραμαλής, ο αρχηγός του Τρινάβου. Πέτυχες χθες, Δημήτρη, το γκολ, το 1-0. Πραγματοποιώντας λοιπόν το 1-0, θέλω να μου πεις πια τι ένιωσες. Δηλαδή, είπες μέσα σου ότι εντάξει, είμαστε αγκαλιά πλέον με την πρόκριση, περνάμε στην ιστορία. Τι? Σίγουρα ένιωσα μεγάλη χαρά εκείνη τη στιγμή, γιατί μπόρεσα και σκόραρα και βοήθησα την ομάδα μου. Με αυτές τις ομάδες δεν μπορείς να το πεις αυτό ούτε στο 90 άμα σκοράρεις ότι τελειώνει το παιχνίδι. Γιατί όπως είπατε και εσείς είναι ομάδες με ποιότητα, καταξιωμένες στην Α' Εθνική, με ευρωπαϊκές παρουσίες, με έμπειρους παίκτες, καλούς παίκτες. Απλά ένιωσα πάρα πολύ μεγάλη χαρά που μπόρεσα και σκόραρα και είχαμε ένα βαντάζ εκείνη τη στιγμή στον αγώνα. Το γκολ για μένα χθες ήταν πολύ σημαντικό γιατί το αφιέρωσα σε ένα πολύ καλό μου φίλο και συμπαίκτη, τον Νίκο Τζούκαλο, που πριν τρεις εβδομάδες τον χάσαμε με χιαστό μες στο Βόλο και γι' αυτό και ο πανηγυρισμός μου ήταν τόσο έντονος γιατί ήθελα να το αφιερώσω σε αυτόν και για τις δύσκολες στιγμές που περνάει. Κύριε Χαραλαμπίδη, αυτή η κίνηση του ποδοσφαιριστή σας να αφιερώσει σε ένα συμπαίκτη του τον γκολ, τι σημαίνει για ένα προπονητή? Το είπα πριν. Ότι έχω ποδοσφαιριστές με. Σημαίνει καταρχήν ότι υπάρχει καλό κλίμα στα αποδυτηρία. Και με επίπεδο. Έτσι. Ο ένας πονάει για τον άλλον. Αυτό έχουμε φοβερή οικογένεια στην ομάδα. Όλα τα παιδιά είναι πάρα αξιόλογα. Έτσι, είναι σημαντικό για ένα προπονητή να έχει τέτοιους ποδοσφαιριστές με υψηλό επίπεδο. Έτσι. Και αυτό φαίνεται, όπως και φάνηκε σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή που έκανε ο Δημήτρης. Όχι μόνο αυτό, και ακόμα και μέσα στο Βόλο, μέσα στη Λαμία, όλοι σκεφτήκαμε τον ποδοσφαιριστή μας αυτόν, τον Άτυχο, που είναι ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής και αν τον είχαμε θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Άρα δείχνει ότι η ομάδα έχει υψηλό επίπεδο. Πιστεύω αδικείται εκεί που βρίσκεται, αλλά πιστεύω θα τα καταφέρουμε γιατί έτσι όπως είναι χτισμένη η ομάδα και πώς δουλεύουν τα παιδιά. Πιστεύω θα ανέβουμε αρκετά ψηλά. Όταν συγκροτήθηκε ο όμιλος, μετά την κλήρωση δηλαδή, πριν ξεκινήσει το ταξίδι του Τρινάβου στο θεσμό, πολλοί τον είχαν ξεγράψει από το ξεκίνημα. Εσείς οι ποδοσφαιριστές πιστεύατε ότι μπορούσατε να περάσετε στην επόμενη φάση? Πιστεύω ότι σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Σίγουρα δίνανε φαβορί τις δύο ομάδες της Α' Εθνικής. Αλλά κανένας ποδοσφαιριστής όταν μπαίνει μέσα στο γήπεδο δεν λέει ότι μπαίνω για να χάσω ή ότι έχει τελειώσει η πρόκριση για μας. Εμείς το αποδείξαμε και στα τρία παιχνίδια. Τελειώσαμε αίτητοι με δύο ισοπαλίες και μία νίκη. Και καταφέραμε αυτό που για πολλούς ήταν ακατόρθωτο. Αλλά για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι στο ποδόσφαιρο πριν τελειώσει το παιχνίδι και τα συγκεκριμένη περίπτωση τα τρία παιχνίδια, κανείς δεν είναι ξεγραμμένος ή κανένας δεν έχει περάσει. Εδώ πρέπει να δώσουμε και πολλά συγχαρητήρια ανήκουν και στον Άγγελο τον Δικόζη.
γιατί αυτός ήταν στα προηγούμενα τρία παιχνίδια, έτσι. Του αναλογούν και αυτό να οι επιτυχίες και από εδώ και πέρα βλέπουμε μπροστά. Από εδώ και πέρα βλέπουμε μπροστά, ωραία πάσα μου κάνατε τώρα. Να χαμογελάτε βλέπω, προφανώς θα θέλετε να σας χαμογελάσει και η κληροτίδα. Ναι. Τι περιμένετε? Εντάξει, υπάρχουν δύο... Ακούω ότι θέλετε πάντως δυνατό αντίπαλο. Δύο εκδοχές εγώ για μένα, ας πούμε, είναι να πάμε στο κύπελο. Βασικά το μυαλό μου είναι την Κυριακή στο πρωτάθλημα. Αλλά τώρα αφού μιλάμε για το κύπελο, θα πω ότι αν έρθει, ας πούμε, μια μεγάλη ομάδα, εντάξει, καλώς. Μεγάλη, λέμε, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, έτσι, σίγουρα θα είναι καλό για την ομάδα, για τον τόπο, έτσι. Αλλά απ' την άλλη, μπορούμε να έχουμε και επίσης στο μυαλό μας ότι μια ομάδα με μια ισοδύναμη, γιατί βλέπω ότι και στην κληρωτίδα θα μπουν ομάδες β' εθνικής, καλό είναι να έρθουμε και μια ομάδα τέτοια για να μπορέσουμε να κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω. Πόσο καλό στην ψυχολογία των ποδοσφαιριστών, Δημήτρη, είναι το γεγονός ότι περνάτε στην επόμενη φάση χωρίς να έχετε γνωρίσει ήττα? Είναι πολύ σημαντικό, μας δίνει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Αποκτούμε σεβασμό από τους αντιπάλους μας που θα μας περιμένουν στην επόμενη φάση και σίγουρα και οι αντίπαλοι μας θα κοιτάξουν να κάτσουν να μας δούνε, γιατί και οι ίδιοι θα πιστεύουν ότι δεν ήταν τυχαία αυτή η πρόκριση. Και έτσι θα αποκτήσουμε σεβασμό και από τους μεγαλύτερους αντιπάλους μας. Εμείς θα κοιτάξουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο, να μπορέσουμε να εκπροσωπήσουμε σωστά την ομάδα και τον τόπο. Και όπως είπε και ο coach, ό,τι ομάδα και να έρθει, εμείς για μας είναι το ίδιο. Θα ήθελες δηλαδή, αν σου έλεγα ότι πρέπει να επιλέξεις κάτι, τι θα μου έλεγες όσον αφορά την κλήρωση αύριο? Εγώ προσωπικά, σε ποδοσφαιριστή, θα ήθελα να παίξουμε μια μεγάλη ομάδα, με Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό. Μπορεί να είναι πιθανότητες λιγότερες, αλλά θα έχει πολλά κέρδη η ομάδα στη συνέχεια. Θέλω να μου πείτε τώρα, κύριε Χαραλαμπίδη, η ομάδα σας βγάζει μια ηρεμία στον αγωνιστικό χώρο. Από πού προέρχεται αυτή η ηρεμία? Η ηρεμία προέρχεται σίγουρα. Έχουμε μια διοίκηση καταξιωμένη, έχουμε μια διοίκηση πάρα πολύ καλή, πολύ κοντά μας. Έχουμε ένα πρόεδρο από τους αξιόλογους ανθρώπους, πιστεύω, στο ποδόσφαιρο, έτσι, που δίνει μια ηρεμία, μια σιγουριά στην ομάδα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Πας στο γήπεδο και δεν δημιουργείς κανένα πρόβλημα. Το μυαλό σου είναι μόνο στην προπόνηση. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Η ηρεμία ξεκινάει από το εγκεφαλή. Ο Μπρέζα το βλέπετε στο γραφείο του ή έρχεται και στην προπόνηση? Μόνο στο γραφείο του. Δηλαδή στα αποδυτήρια? Όχι, όχι. Ποτέ. Εγώ είμαι από πέρυσι στην ομάδα. Ο άνθρωπος δεν έχει εμφανιστεί ούτε σε ήττα ούτε σε νίκη. Και αυτό δείχνει, όπως είπε και ο προπονητής μου, πόσο ηρεμία έχει η ομάδα. Δηλαδή από την κεφαλή η ομάδα λειτουργεί σωστά, οργανωτικά, χωρίς την πίεση του άγχους, του κακού αποτελέσματος ή τον υπέρμετρο ενθουσιασμό μιας μεγάλης νίκης. Και από εκεί πηγάζει και αυτή η ηρεμία μέσα στο γήπεδο. Ταυτόχρονα βέβαια και με τη βοήθεια του προπονητή και των παικτών, που έχουμε πολύ καλούς παίκτες με επίπεδο, όπως είπε, και δίνουν μια ηρεμία μέσα στο παιχνίδι σε όλους μας. Και η ενίσχυση της ομάδας έχει ολοκληρωθεί ή θα περιμένουμε και άλλες μεταγραφές? Ψάχνουμε κάτι πολύ καλό. Ψάχνουμε κάτι πολύ καλό, ενώ να βοηθήσει την ομάδα, έτσι. Θέλουμε ένα-δύο παιδιά ακόμη στο πλουσινό κομμάτι, αλλά το ψάχνουμε πάρα πολύ καλά, ώστε αυτοί οι παίκτες που θα έρθουν να ανεβάσουν το επίπεδο ακόμη πιο πολύ της ομάδας. Δεν θέλουμε να πάρουμε απλά για να πάρουμε. Αναφερθήκατε προηγουμένως στο πολύ σημαντικό παιχνίδι που δίνει η ομάδα σας την Κυριακή με την πάλι τον Φωκικό. Πιστεύετε ότι είναι ένα κομβική σημασία παιχνίδι? Ναι, πιστεύω είναι οριακό από το παιχνίδι. Έτσι όπως ήταν τα πράγματα, επειδή έχουμε μείνει πίσω στη βαθμολογία. Και θεωρώ ότι αν πάρουμε αυτό το παιχνίδι, η ομάδα ανεβαίνει και βαθμολογικά. Βάζει έτσι πως είναι το πρόγραμμα, θεωρώ ότι θα βάλει αρκετές ομάδες από κάτω. Και μετά αποκτούμε και την ψυχολογία που ακόμα πιο καλή. Και επειδή δείχνει η ομάδα μέταλλο, δύσκολα χάνει. Έτσι, είναι τώρα 5-6 παιχνίδια με το κυπέλλο. Το είδαμε και σε δύσκολες έδρες αυτό. Και η ομάδα έτσι πως χτίζεται και δουλεύει και έχει αυτό το μέταλλο, δύσκολα να χάσει. Απλά η ομάδα της λείπει αυτή η νίκη εδώ μέσα, έτσι, για να αποκτήσει ακόμη πιο μεγαλύτερη ψυχολογία, και θεωρώ ότι δύσκολα να χάσει έδρα η ομάδα. Δημήτρη, αδική η βαθμολογική σας θέση στο πρωτάθλημα, εσάς, την προσπάθεια που κάνετε? Πιστεύω, αν και δεν θέλω να κλεγόμαστε και να λέμε γιατί ό,τι έγινε, πιστεύω ότι είναι αδική και θέμα ποιότητας και επίπεδου ομάδας. Γίναν και κάποια λάθη διαιτητικά που ελπίζουμε να ήταν τυχαία.
Αλλά δεν πρέπει να σταθούμε εκεί πέρα. Εμάς η δουλειά μας είναι κάθε Κυριακή να μπαίνουμε και παρόλο που έχουμε μείνει πίσω στη βαθμολογία, στα επόμενα παιχνίδια να μπορέσουμε να πάρουμε τους βαθμούς αυτούς που χάθηκαν και να αποδείξουμε ότι οι αδικίες που λέμε ότι υπήρξαν ήταν όντως αληθινές και η ομάδα δεν αξίζει να βρίσκεται εκεί κάτω στη βαθμολογία. Θέλω να σπάσω το ρεκόρ της νίκης Βόλους. Ήμουνα 17 παιχνίδια ήττος. Έχετε θέσει αυτό το στόχο. Ναι. Όταν πήγα στην νίκη Βόλου, ήμουνα στο πρωτάθλημα μια χάση και το πρώτο μου ήταν στα play-off με τον Ηρακλή το 0-1. Δηλαδή 17 παιχνίδια ήταν ήμουν ήττος. Έτσι, αυτή τη στιγμή που έχω βάλει στόχο εγώ ήταν 17 παιχνίδια, τώρα βάζω 18, ας πούμε. Να κάνουμε και ένα σχόλιο για το πρωτάθλημα της Football League. Πώς το κρίνετε, καταρχήν είναι δύσκολο, πιο δύσκολο από πέρυσι? Ναι, είναι πολύ πιο δύσκολο από πέρυσι. Όπως ξέρουμε όλοι, πέφτουν 6 ομάδες. Έτσι, άρα κατευθείαν πηγαίνει μου, το καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν ομάδες πολύ καλές, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Με μια νίκη φτάνεις έκτος, με μια ήττα πηγαίνεις στις τελευταίες θέσεις. Άρα κάθε Κυριακή παίζονται ντέρμπι. Κάθε Κυριακή αλλάζει η βαθμολογία και πρέπει να είσαι πάρα πολύ δυνατός, να είσαι πολύ καλά προετοιμασμένος ώστε να μπορείς να αντέξεις. Θεωρώ ότι εμείς αυτό χτίζουμε, να είμαστε πολύ καλά και έχουμε και το σύνολο ότι έχουμε αυτή την διοικητική ηρεμία που μας δίνει κουράγιο πιο πολύ, ας πούμε. Δημήτρη, συμφωνείς με τον coach? Συμφωνώ. Από μόνο του το πρωτάθλημα είναι πιο δύσκολο όταν ξέρουμε ότι στις 13 ομάδες 6 πέφτουν. Στην ουσία, για να σωθεί μια ομάδα πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό. Άμα βάλουμε ότι οι 5 ομάδες που θα γλιτώσουν τα play-out είναι σε άλλες χρονιές θα κάνουν πρωταθλητισμό. Υπάρχει καλό επίπεδο. Βλέπουμε ότι κάθε Κυριακή υπάρχουν εκπλήξεις στους αγώνες. Όπως και εμείς, κανείς δεν περίμενε να πάμε να κερδίσουμε στο Βόλο ή να πάρουμε ισοπαλία μέσα στη Λαμία. Αλλά εμείς πήγαμε και πήραμε 4 βαθμούς σε παιχνίδι που όλοι μπορεί να περίμεναν να πάρουμε 0. Αυτό από μόνο του λέει ότι το πρωτάθλημα είναι άκρως ανταγωνιστικό. Κανένας βαθμός δεν είναι σίγουρος και πρέπει να παλεύεις μέσα στο γήπεδο κάθε Κυριακή για να παίρνεις από 1 μέχρι 3 βαθμούς. Θα βοηθήσουν στη συνέχεια. Ναι, φυσικά. Κάθε βαθμός είναι πολύτιμος. Στόχος παραμένει ο ίδιος εξ αρχής. Στόχος μας εμάς είναι να σωθεί και φέτος η ομάδα όπως πέρυσι. Να μπορέσουμε να κάνουμε ένα δώρο στον πρόεδρο για αυτή την προσπάθεια που κάνει από πέρυσι που ξεκίνησε τη Β' Εθνική Ομάδα. Και πιστεύω ότι άμα σωθεί φέτος η ομάδα, του χρόνου θα είναι ακόμα πιο εύκολο για τον Τύρναβο να κάνει μια πιο άνετη πορεία στο πρωτάθλημα της Football League. Στόχος δικό σας coach ποιος είναι? Με τι είναι ευχαριστημένος ένας προπονητής? Σίγουρα να η ομάδα να... Βασικά το στόχο το βάζει ο πρόεδρος, έτσι. Αυτή τη στιγμή στόχο έχει η ομάδα να σωθεί και αν μπορεί να σωθεί και να μην πάει και στα play-out. Έτσι, μιλάμε συγκεκριμένα για φέτος. Αν μπορεί να τερματίσει τέταρτη, ώστε να κάνεις γρήγορα διακοπές. Δεν πας ούτε play-off ούτε play-out. Σε κουράζει πιο νωρίς δηλαδή και έχεις το χρόνο και την ηρεμία να σκεφτείς για την επόμενη χρονιά. Από εκεί πέρα εγώ θέλω να παίζει η ομάδα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Μ' αρέσει το καλό ποδόσφαιρο, μ' αρέσει η ποιότητα, μ' αρέσει να ευχαριστιέται όπως εσείς το... Τα νέα τα παιδιά είναι δικό σας στόχος, να μπουν ποδοσφαιριστές νεαροί? Ναι, η ιστορία μου το δείχνει αυτό, ναι. Έχω βγάλει αρκετούς ποδοσφαιριστές. Να σας αναφέρω τον Καραγκούνη από το Φωκικό που είχα, που πήγε στον Ατρόμητο, το Φουρτούνι που είχα στα Τρίκαλα, είναι στο Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, και άλλους ακόμα. Και στη Σαλαμίνα τώρα που πέρσι που ήμουν στην Κύπρο, έβγαλα ένα πολύ ποδοσφαιριστή, το Μεντίκη, ο οποίος τώρα αυτή τη στιγμή του χτυπάνε όλες οι ομάδες οι μεγάλες στην Κύπρο. Εντάξει, είναι πολύ καλό αυτό το πράγμα. Αισθάνεσαι ότι δουλεύεις, αισθάνεσαι ότι κάτι κάνεις. Και... Ήταν και ένας λόγος για να επιλέξετε τον Τύρναβο, να έρθετε εδώ, για να δουλέψετε με νέα παιδιά, να ακολουθήσετε ποδοσφαιριστές. Ναι, όταν έκανα κουβέντα. Βασικά ήρθα στον Τύρναβο γιατί είχα ακούσει τόσα πολλά καλές κουβέντες για τον πρόεδρο. Όταν βρεθήκαμε, μιλήσαμε, είδα όντως έτσι είναι τα πράγματα. Ότι είναι αξιόλογος άνθρωπος, σου δίνει δυνατότητα να δουλέψει ήρεμα, χωρίς προβλήματα. Μου ανέλησε ότι υπάρχουν και ταλέντα στην ομάδα, τα οποία έχει μαζέψει από εδώ, από τον νόμο της Λάρισας, τα καλύτερα. Και ταιριάξαμε κατευθείαν και έγινε ο γάμος. Εκτός από το Τσίπουρο, πλέον θα φημίζεται ο Τύρναβος και για το ποδόσφαιρο και για την ομάδα του. Ναι, γιατί δείχνουν ότι παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Και χθες με μια ομάδα πολύ καλή, η ομάδα προσπαθούσε να παίξει. Τσίπουρο πίνετε εσείς? Εγώ δεν πίνω βασικά καθόλου. Αποκλείεται, δεν σας έχουν κεράσει λίγο Τσίπουρο? Δεν το ήπια. Εσύ Δημήτρη. Και δεύτερος χρόνος δεν είναι αυτός? Έχουμε δοκιμάσει, λογικό είναι. Ωραία. Λοιπόν, κλείνοντας μία ευχή για το 2015,
την οποία θέλετε, εσείς εκτός από υγεία που σας το εύχομαι ολόψυχα και σε όλο τον κόσμο. Πάνω απ' όλα υγεία είναι το πιο βασικό σε όλο τον κόσμο. Τίποτα, στην ομάδα μας να πραγματοποιήσει τους στόχους, έτσι. Και από εκεί πέρα το ποδόσφαιρο να μπορέσουμε να το πάμε μπροστά, να μην πηγαίνει, να μην κάνει βήματα πίσω. Να μπαίνουν στο ποδόσφαιρο άνθρωποι αξιόλογοι, έτσι. Να βρει μια ηρεμία, να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο. Αξιόλογοι για να μην διαλύονται ομάδες ιστορικές. Ναι. Και ξέρετε τι εννοώ. Κατάλαβα, ναι, γι' αυτό το είπα και εγώ. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι όμορφο, όμορφο και να μην διώχνουμε τον κόσμο από το γήπεδο, γιατί αν δεν έχει κόσμο στο γήπεδο, δεν λέει τίποτα. Ναι. Δημήτρη, μια ευχή δική σου για να κλείσουμε. Υγεία θα ήθελα να δώσω σε όλο τον κόσμο και στις οικογένειές τους. Όπως είπε και ο coach, να προσπαθήσουμε εμείς να καταφέρουμε το στόχο μας το φετινό και να μπορέσει ο κόσμος να ξαναεπιστρέψει στα γήπεδα, γιατί αυτό χρειαζόμαστε και εμείς οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, να παίζουμε με κόσμο στα γήπεδα, γιατί είναι το επάγγελμά μας, είναι η ζωή μας. Και όσο πιο γεμάτα γίνεται, τόσο καλύτερα και για μας. Με νίκες οξασμένος, τι να βως, γενναίος τιμημένος. Τι να βως, με νίκες οξασμένος.